Το Αύγουστο είναι ο σκληρό, ο κακό μήνα τη αιμοδοσία, ο δύσκολο. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, όμω είναι γεγονό ότι οι περισσότεροι από εμά δεν αιμοδοτούμε τακτικά, αλλά μόνο εάν συμβεί κάτι σε κοντινό μα πρόσωπο. Ιδιαίτερα του καλοκαιρινού μήνε, η προσέλευση των αιμοδοτών είναι μειωμένη και δυστυχώ θα πρέπει να παραδεχτούμε πω οφείλεται στη δική μα έλλειψη ενδιαφέροντο. Συνήθω οι αιμοδότε είτε είναι σε διακοπέ, είναι σε διάθεση κάπω διαφορετική γενικά δεν έχουμε την προσέλευση που ίσως πρέπει να έχουμε και γι' αυτό βέβαια καλούμε ενεργά όσους μπορούν να έρθουν να συνδράμουν και να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που αφορά τον άνθρωπό μα. Την ώρα που ο κόσμο συνοστίζεται σε πλατείε, ταβέρνε, καφετέρειε και παραλίε, υπάρχει ένα μέρο που του καλοκαιρινού μήνε παραμένει έρημο ή αίθουσε αιμοδοσιών. Ε, Όπω έχουμε πει και άλλε φορέ, οι ανάγκε του καλοκαιριού είναι πάρα πολύ μεγάλε και δυστυχώ δεν έχουμε ανταπόκριση από του αιμοδότε ε, εμεί εδώ στα Χανιά. Ε, καλούμε λοιπόν του Χανιώτε να ανταποκριθούν στο καλεσμά μα και να έρχονται στι αιμοδοσίε και στο νοσοκομείο Χανίων, που είναι τα απογεύματα 5 με 8. Διότι εύχομαι να μην συμβεί κάτι μέσα στην περίοδο αυτή. Το πρωί, στο κτίριο του Συλλόγου Τριτέκνων των Ομουχανίων, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο, όπω φάνηκε, ήταν δύσκολο οι πολίτε να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο του. Όλοι μπορούμε να γίνουμε εθελοντέ. Δυστυχώ, λόγω του καύσωνα και λόγω του ότι είναι μήνα Αύγουστο. Οι περισσότεροι από εμά, γενικά και ο κόσμο όλο, θέλει να πάει στι παραλίε, να δροσιστεί, να κάνει τον μπάνιο του. Αν τυχόν ούμη γίνει το πάθουμε κάτι και πάμε στο νοσοκομείο, ε, εκεί πέρα λέμε βοήθεια Παναγία μου. Ε, αλλά η Παναγία να βοηθήσει χωρί να, δώσουμε, να είμαστε θελοντές να δώσουμε αίμα, αυτό είναι λίγο. <ΣΠΡΟ> ο αγώνα που δίνουμε καθημερινά για την εξέβρεση και επάρκεια αίματο είναι συνεχής και αδιάκοπο, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Εμοδοτών, ο Άγιο Ιωάννη, Δέσπινα Ροδουσάκη. Εμεί, με τον Αύγουστο, τελειώνει οι αιμοδοσίε που έχουμε. Ξεκινάμε το Σεπτέμβριο πάλι 6 του μήνα με, στην, στην ΔΕΙΑ Χανίων και 13 στο Δήμο Πλωτανιά. Επίση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε η Φλόγα τη Αγάπη, η 21η λαμπαδοδρομία Συλλόγων Εθελοντών Εμοδοτών και εμεί με μεγάλη χαρά θα την υποδεχτούμε 29 Αυγούστου στην πόλη μα, στα Χανιά και καλούμε τους χανιώτες να συμμετέχουν και σε αυτήν την εκδήλωση του συλλόγου μας.